το οποίο προέκυψε ευνίδια και αφορά την μεταφορά δύο τμήματων της Σχολής Μηχανικών στις Σέρες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, της Ίνδου, και την κατάργηση του ενός τμήματος των μηχανικών περιβάλλοντος. Μία εισήγηση η οποία δημιουργήθηκε πριν από δύο εβδομάδες από την Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ. Μία εισήγηση η οποία δεν τεκμηριώνει το γεγονός της μεταφοράς και της κατάργησης. Μία εισήγηση η οποία φαίνεται ότι είναι επιπόλαια, δεν συνοδεύεται ούτε από τα κριτήρια της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κατάστασης, ούτε από οικονομικούς λόγους βιωσιμότητας, ούτε από λόγους κοστολογικούς. Αντίθετα, γίνεται σε μία περίοδο που η χώρα, η πατρίδα, βρίσκεται σε μία οικονομική δυσκολία και φυσικά και τα νοικοκυριά και όλοι μας. Γίνεται σε μία περίοδο στην οποία, αντί να υπάρχει μία αγαστή συνεργασία και να συνεχιστεί αυτή εδώ, δημιουργεί πρόβλημα και συρριγνώνει ουσιαστικά την Πανεπιστημιακή Σχολή, γιατί το θέμα αυτό αφορά περισσότερο από 6.000 φοιτητές, αφορά περίπου 60 άτομα του ΔΕΠ, αφορά μηχανικούς και ιδιωτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο, αφορά όμως το σύνολο της πόλης, αφορά το σύνολο του Δήμου Δέλτα και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μία περιοχή η οποία μαστίζεται από περιβαλλοντικά θέματα, τα έχουμε αναδείξει και τα ξέρετε όλοι οι παράγοντες, πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί που βρίσκεστε εδώ πέρα, αλλά και πολλοί που δεν βρίσκονται. Και η σημασία των σχολών αυτών στην πορεία εξέλιξης και στην ανάπτυξη της περιοχής είναι σημαντική και δι' των μηχανικών περιβάλλοντος, που γνωρίζετε ότι αυτή η σχολή πόσο στενά συνδεδεμένη είναι και με τη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου και με την άκρη τη βιομηχανική συγκέντρωση Καλοφορείου, και καθώς επίσης με όλη τη μεταποιητική, βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα η οποία φιλοξενείται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, προάγοντας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά ένα 10 με 12% στο σύνολο της χώρας ό,τι αφορά το βιομηχανικό, το ξεκαθαρίζω. Και υπήρχε αυτή η φιλοξενία σε ό,τι αφορά το Δήμο Δέλτα σε σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Υπάρχει σύνδεση και προσπάθεια που κάνουμε ώστε να απορροφούνται οι διδασκόμενοι στη βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται δίπλα. Άρα λοιπόν η απόφαση, η εισήγηση για απόφαση που πηγαίνει στο Υπουργείο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Υπάρχει απόφαση ομόφωνη στο Δημοτικό Συμβούλιο στο να μην φύγουν οι σχολές αυτές εδώ, στο να συνεχίσουν να υπάρχουν και να μην μπουν και οι οικογένειες και οι φοιτητές σε αυτή την ταλαιπωρία. Άλλωστε, κανένας δεν μέτρησε και το κόστος των εργαστηρίων, κανένας δεν μέτρησε τις οικονομικές δαπάνες που έγιναν και προφανώς πολλά από αυτά εδώ δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν και να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή. Ούτε καν έγινε ένα σχέδιο κατά πόσο μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι θα αποχωρήσουν μελλοντικά από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και από το Δήμο Δέλτα, γιατί και θα τα πούνε καλύτερα οι ακαδημαϊκοί αυτοί που βρίσκονται εδώ πέρα, ο αντιπρίτανος, ο Κοσμήτωρας, με την έννοια κατά πόσο πληγώνεται και το κύρος της σχολής και κατά πόσο μπορούν να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί άνοιξε μια διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι θα συνεχίσει να πληγώνεται το κύρος της σχολής όσο είναι ανοιχτό το θέμα, με την έννοια δεν θα είναι προσιτή στις επιλογές που θα κάνουν οι νέοι φοιτητές και οι γονείς τους. Αυτό είναι το αίτημα και ζητώ την στήριξή σας που ήδη έχει προέλθει διαστόματος και διαγραπτού λόγου και από δημοτικά συμβούλια με ψηφίσματα, ώστε να μην γίνει πράξη η απόφαση της Υπουργού και να γίνει ένα υπόμνημα το οποίο θα συγκεντρώνει την δική μας πρωτοβουλία στο πνεύμα της μη κατάργησης και της μη μεταφοράς των τμήματων στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στον αρμόδιο ενδεχομένως υφυπουργό, καθώς επίσης και στο Υπουργείο, το Υφυπουργείο Βόρειας Ελλάδος.